Στελέχοι του Τμήματο Ανθρωποκτονιών τη Ασφάλεια Αττική βρίσκονται στην Πάτρα και λαμβάνουν καταθέσει. Κλειδί η κατάθεση του Διευθυντή τη ΜΕΘ, Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίο μαζί με άλλου γιατρού είχαν καταφέρει να σώσουν την Τζορτζίνα από βέβαιο θάνατο την άνοιξη του 2021. Οι αστυνομικοί του Τμήματο Ανθρωποκτονιών εργάζονται με μέθοδο και επαγγελματισμό και μακριά από οτιδήποτε σχετίζεται με όσα ακούγονται ή λέγονται. Φυσικά, αν κάτι σημαντικό πέσει στην αντίληψή του, το εκμεταλλεύονται. Σε αυτή τη φάση, η στόχευση των αστυνομικών αφορά στη σύνταξη ενό πορίσματο το οποίο δεν θα αφήνει καμία σκιά στο σκέλο των συμπερασμάτων. Αυτό που επιζητούν είναι στοιχεία για να συνθέσουν το πάζλ των τριών θανάτων. Δεν θα σταθούν δηλαδή στην όποια συμπτωματολογία, αλλά θα προσπαθήσουν να απαντήσουν συνολικά για το τι ακριβώ συνέβη με βάση τι επιστημονικέ απαντήσει, τα πορίσματα και τι αναλύσει των ειδικών. Το πόρισμα, το οποίο θα συνταχθεί στο τέλο των ερευνών, θα πρέπει να οδηγήσει τι εισαγγελικέ αρχέ σε ασφαλή οδό. Αν στο τέλο προκύπτουν κενά, τότε ο χρόνος που έχει δαπανηθεί θα έχει χαθεί και η υπόθεση μπορεί να χαθεί ανεξαρτήτως κατάληξης. Στην περίπτωση δε που προκύψουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή άλλων αμελιών, τα κενά μπορεί να οδηγήσουν σε ένα δικαστικό θρίλερ το οποίο δεν θα έχει τέλος. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη αστυνομική έρευνα αφιερώνεται στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Και εκεί επιδιώκεται η συνδυαστική ανάλυση των ευρημάτων και για του τρει θανάτου παρά το γεγονό ότι οι καταθέσεις ιατροδικαστών που έκαναν τη διαδικασία θα αφορούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί κοινό τόπο και για του τρει θανάτου προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, θα χρειαστεί να αναλυθεί σε βάθο τι συνέβη λίγο καιρό μετά το θάνατο της Σύριδας και στο διάστημα που μεσολάβησε από τα καρδιακά επεισόδια μέχρι τον θάνατο της Ζορτζίνας. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει στην έρευνα και στι εξελίξεις το πόρισμα της άτυπης Επιτροπής Ιατροδικαστών που έχει συγκροτηθεί.